Καλό μεσημέρι, ή όσο καλό γίνεται τέλος πάντων, να μας πεις και εσύ τι έχεις από το ρεπορτάζ. Ναι, δυστυχώς δεν είναι καλό το μεσημέρι, δεν έχουμε κάτι καλό να μεταφέρουμε τέλος πάντων στον κόσμο. Ναι. Και δεν θα έχουμε για καιρό τώρα και θα είναι μια τραγωδία που θα μας ταλαιπωρήσει εμάς πολύ λιγότερο από τους ανθρώπους που μένουν πίσω, όπως ξέρεις. Βέβαια. Που έφυγε. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι που να μπορέσουμε να πούμε εμείς να απαλύνει οτιδήποτε λίγο σε αυτή την τραγωδία. Ελπίζω να είναι όλα καλά και για την μητέρα του παιδί, γιατί έμαθα ότι δεν είναι καλά. Έπαθε φράγμα από την πληροφορία. Ακριβώς. Ελπίζω τουλάχιστον να μπει ένα τέλος στην τραγωδία, γιατί δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε με λόγια, ούτε με σκέψεις, ούτε με τίποτα αυτό που έχει γίνει. Ναι. Υπάρχουν και πληροφορίες που έχουν ακόμα περισσότερες, όπως από την Υπουργή Εσωτερικών της Κροατίας, που σύμφωνα με το οποίο ενημέρωσε εγκαίρως τις ελληνικές αρχές για αυτό το ταξίδι. Βέβαια, τι είπα να πει ενημερώνεις, και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εφόσον ξέρεις ότι υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης και γνωρίζει το Υπουργείο Εσωτερικών της Κροατίας ότι ξεκινάνε να φύγουν ένα κομβόι αυτοκινήτων και δεν το σταμάτησαν και αυτοί. Που σταματά στα σύνορα που λέει ο λόγος. Έτσι. Ακριβώς, ποιος ο προορισμός, ποιος ο λόγος να έρθουν εδώ για τουρισμό, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Εμείς πηγαίνουμε και καλά, δεν το συζητάω για τις ελληνικές αρχές. Αυτές είναι το νούμερο ένα υπέτειος για μένα. Όταν θυμίζω ότι όταν υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης οπαδών εντός συνόρων, για να περάσουμε εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι να κάνουμε δουλειά μας, δίνουμε από 6-7 μπλόκα. Για να πας στη Λιβαδιά, ας πούμε, για να δεις άκρη Λιβαδιακός. Και στη Λιβαδιά και στο Βόλο που είχα πάει έτσι, είχα περάσει από 14 μπλόκα. Και αυτοί πέρασαν οι άνθρωποι ανενόχλητοι και φτάσανε μέχρι την Φιλαδέλφεια και μέσα σε τρένα και όχι 5. Έχουμε πει τώρα, μην τα ξαναλέμε, είναι σαν να κοροϊδεύουμε τον κόσμο, νομίζω ότι εδώ οι ευθύνες πάνε πολύ μακριά. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και είναι υπό την ανοχή και την εγκληματική αμέλεια, θα την πω, για να μην τη χαρακτηρίσω διαφορετικά, του κράτους και της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί τα ήξεραν όλα. Mm-hmm. Και ναι, τη 2023, ακόμα και να μην σε είχαν ενημερώσει, που σε είχαν ενημερώσει επισήμως και από την Κροατία και από την ΑΕΚ, υπήρχε και το Facebook, όπως είπαμε, και τα social media, που για όνομα του Θεού και της Παναγίας, δηλαδή, τι άλλο να φωνάξουν οι κράτες για να πούνε ότι ερχόμαστε. Ναι. Γιώργο, επειδή εσύ τυχαίνει και γυρνάς εκεί τριγύρω στην περιοχή, ναι, προφανώς μπορείς να, μπορείς να επιβεβαιώσεις και εσύ ότι δεν υπήρχε κανένα ραντεβού θανάτου, αυτό που γράφει ο Τάσος Τσατάλης σε μια ανάρτηση στα social media, έτσι. Παιδιά, τα ραντεβού θανάτου δεν γίνονται έτσι. Mm-hmm. Δεν τα ξέρουμε, γιατί λέμε, δεν γίνονται σε χώρο που είναι μαζική παρουσία κόσμου. Άμα έχω πληθυσμό που λένε, έτσι. Βέβαια, δεν είναι έτσι τα ραντεβού. Πώς θα γίνει ραντεβού? Καταρχήν ξαναλέω, όλοι ξέρουν ότι έρχονται οι Κροάτες απλά. Εφόσον το ήξεραν αυτό, είναι το πιο πιθανό που βάζει το μυαλό σου ο καθένας, γιατί το ξέρει και η αστυνομία. Ναι. Οπότε τι ραντεβού να οργανώσεις? Απλά αυτοί κατέβαιναν για να κάνουν ντου. Αυτό. Εκεί νομίζω ότι είναι πασιφανές και στα βίντεο, δεν χρειάζεται να το πω. Ναι, φαίνεται. Όποιος έχει δει τα βίντεο, φαίνεται ότι οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι απλοί δεν έχουν βγει τα χέρια τους. Είναι άνθρωποι, παιδιά, που είναι κάθε μέρα εκεί. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και ο γιος μου που είναι 5,5. Ναι. Ένα κοριτσάκι 13 ετών τραυματίστηκε, ας πούμε, που ήταν με την οικογένειά του και τρώγε. Τι να λέμε τώρα. Μα εκεί στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ κάθονται για να... επειδή δεν έχει αυτοκίνητα, όπως ξέρεις, διέλευση. Ναι, ναι, ναι. Είναι πεζόδρομος μεγάλος, πηγαίνουν με τα πατίνια τους, με τα ποδήλατά τους, πάνε να πιούν τον καφέ τους οι γονείς, να δουν το γήπεδο όσοι δεν το έχουν δει ή να κάτσουν εκεί επειδή θέλουν οι γονείς και αφήνουν τα παιδιά τους να τρέχουν γύρω-γύρω από το γήπεδο, γιατί είναι, ξαναλέω, ευτυχώς δεν υπάρχει πρόσβαση για αυτοκίνητο για να μην χτυπήσει κάποιο παιδάκι. Ναι. Παραλαμβάνω, εγώ πηγαίνω κάθε μέρα εκεί με το γιο μου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, οργανωμένα ραντεβού και αυτά δεν μπορεί να γίνουν εκεί. Εντάξει, είναι ok να ψάξουμε να βρούμε να δικαιολογήσουμε το λάθος μας, αλλά έχουμε ένα νεκρό, έχουμε ένα γεγονός το οποίο είναι, δεν πιστεύω να έχει, δεν θυμάμαι να έχει προηγούμενο σε παγκόσμιο επίπεδο. Εννοώ να ταξιδέψουν ανενόχλητοι τόσο με απαγόρευση εισόδου μετακίνηση οπαδών. Ναι. Να κάνουν όλο αυτό το σουλάτσο, να φτάσουν μέχρι την Αφιλανδία, να γίνουν όλα αυτά για να πει ότι έχουν ραντεβού. Μα τι ραντεβού? Είναι δεδομένο. Κατέβαιναν για να κάνουν ντου οι άνθρωποι αυτοί. Εισιτήρια δεν είχαν. Η ομάδα τους δεν θα μπορούσαν να τη δουν. Γιατί κατέβηκαν? Να κάνουν να δουν το μουσείο της Ακρόπολης. Ναι. Και μετά να μαθαίνουν ότι βρήκανε στα βανάκια και πώς θα λένε, κουκούλες και full face και ρόπαλα και γερμαδέρια και σιδέρια. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το κάνει δεξιά ένα το κομβόι να ψάξει και να του στείλει πίσω? Θα συζητούσαμε τώρα για το οτιδήποτε? Δεν γίνεται αυτά. Έχεις δίκιο. Γιώργο, η ΑΕΚ θα επιδιώξει τιμωρία της Δυνάμου? Είναι και στο χέρι της κάτι τέτοιο, υποθέτω, γιατί υπήρχε αυτή η στάση του Γιώργου Κοσμά στη σύσκεψη, έτσι. Κοίταξε, φαντάζομαι ότι η ΑΕΚ θα επιδιώξει να αποδοθούν οι ευθύνες παντού.
σε όλους. Ο Γιώργος Κοσμάτης ήταν αμήλικτος και νομίζω ότι ήταν άψογη η στάση του, όπως και της ΠΑΕΚ. Δεν είχε καμία σημασία για τους ανθρώπους, κανένας δεν ενδιαφέρεται για το ποια ήταν η στάση της ΑΕΚ, έτσι εννοώ και από τους ίδιους τους ανθρώπους της Ένωσης. Αλλά είναι πολύ σωστή η τοποθέτηση που αφορά τους δύο υπεύθυνους που είναι η Δύναμο Ζάγκρεπ και η Ελληνική Αστυνομία. Γιατί η Δύναμο Ζάγκρεπ στη σύσκεψη ασφαλείας που έγινε την προηγουμένη παρουσία της αστυνομίας και της ΟΕΦΑ έλεγε ότι μπορεί να βρεθούν 30 οπαδοί μας γιατί μπορεί να έχουν προκριθεί εισιτήριο και να επιδιώξουν να μπουν στο γήπεδο κατά την ώρα της εξαγωγής του αγώνα. Αυτό τώρα είναι δηλαδή αυτό, με αυτό που έγινε καταλαβαίνεις ότι είναι καταρχήν παραπίζει της πραγματικότητας για, σε κλιματική, σε κλιματικό επίπεδο. Ενώ ξέρεις ότι έχουν ξεκινήσει τόσοι. Γιατί εφόσον λέει το Υπουργείο Εσωτερικών ότι το είχαν εντοπίσει οι ελληνικές αρχές, άρα και η ομάδα της Δυνάμου Ζάγκρεπ το ήξερε. Γενικότερα και η ΟΕΦΑ θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρή με αυτά τα γεγονότα σε ό,τι αφορά τις ομάδες. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει απόλυτη ευθύνη ο ποδοσφαιριστής και η τεχνική ηγεσία για αυτό. Προφανώς, οι άλλοι παίζουν μπάλα. Αλλά πρέπει να πληρώνουν και αυτό το μάρμαρο, γιατί δεν είναι δυνατόν να φεύγουν 300 άτομα ανεξέλεγκτα να κάνουν ό,τι κάνουν, να έχουμε νεκρό στην Ελλάδα και εντάξει δεν έγινε τίποτα. Και πάμε να παίξουμε την Τρίτη. Και να σου πω και κάτι πολύ πιο απλό από αυτό που έχει γίνει εδώ. Ποιος μπορεί να εκεί την ασφάλεια, α πούμε. Α, ναι, καλά, πιστεύει. Σίγουρα. Θα είναι ένα ταξίδι που θέλει ύψιστα μέτρα ασφαλείας. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει και με κόσμο καν. Έτσι. Δηλαδή αυτό ακριβώς, ακόμα επικίνδυνο είναι. Αυτό ακριβώς. Πώς θα γίνει. Εγώ θυμάμαι ότι όταν είχαμε παίξει με τη Χάιντουκ Σκλήτη στην Κροατία, πάλι είχαμε προβλήματα. Οι εκπρόσωποι, μπορώ να σου το πούν όλοι όσοι βρέθηκαν τον ΜΜΕ, βγήκαμε για ένα καφέ και ήμασταν σε καφετέρια γύρω με δύο δημιουργίες μάτς. Σωστό, ναι. Δηλαδή, αυτά δεν είναι λογικά να συμβαίνουν σε αγώνα ποδοσφαιρικό τώρα. Ξαναλέω, δημοσιογράφοι, δεν κοιτάξτε, τους οπαδούς εννοείται ότι τους προφυλάξα. Οι δημοσιογράφοι, πέντε άτομα, να πίνουν καφέ και να είναι γύρω στο λεωφορείο. Ναι. Να μιλάμε τώρα για απίστευτα πράγματα. Παράνε, τουλάχιστον όμως αυτή η προνοητικότητα δεν επέφερε κάτι στο Ζάγκρεπ. Εδώ αφήσαμε να έρθουν να αναλύσουν 250 άτομα συν τους Έλληνες αδελφοποιημένους οπαδούς τους και να κάνουν τέτοιο πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει προηγούμενο. Τι να πω. Δεν υπάρχει. Πρέπει να πάει μέχρι τα άκρα και θα το κάνει η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το αφήσει έτσι. Και από εκεί πέρα καθημερινά θα ενημερώνουμε για όλες τις κινήσεις που θα γίνονται από τους κοινούς ομάδους. Και γίνεται και το πρόγραμμα τώρα ακόμα πιο βαρύ για την ΑΕΚ, έτσι, Γιώργο. Ναι, αναμενόμενα. Αναμενόμενα αυτό, αλλά έρχονται, ξέρεις, σε δεύτερη μοίρα. Όμως αντιλαμβάνεστε. Ναι, καλά, προφανώς. Όταν έχει χαθεί ζωή. Θα πρέπει να δούμε πότε θα συμπληρωθούν, ας πούμε, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Φαντάζομαι ότι αν γίνει Παρασκευή, όπως λέει, μετά τις 15, αν γίνει Παρασκευή ρεβάνς στην Αθήνα, μπορεί στις Δευτέρα, δεν ξέρω, να γίνει το παιχνίδι με το Πανετολικό. Όχι, δεν χωράει, δεν χωράει. Δεν χωράει κανονικά, όχι. Θα πάει πολύ πιο αργά. Θα μεταφερθεί να πάει προς μετά κάποια ημερομηνία που θα είναι λίγο πιο χαλαρά. Γιατί ό,τι και να έχει, μετά θα έχει παιχνίδι. Επόμενο γύρο, είτε Champions League, Playoff, είτε Europa League. Είτε Europa League, είτε οτιδήποτε. Άρα δεν γίνεται να στριμωχτεί κι άλλο παιχνίδι εκεί ανάμεσα. Ακόμα και Παρασκευή να γίνει που λέει ο λόγος, δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα τα δούμε αυτά καλά, μέρα με τη μέρα, παιδιά. Νομίζω ότι και ο Super League ούτως ή άλλως θα αντιλαμβανόμενοι το θέμα και τη σοβαρότητα της κατάστασης θα ανταποκριθεί. Δεν υπάρχει θέμα. Οπότε όταν θα γίνει θα ενημερώσουμε όλους για όλες τις λεπτομέρειες. Και εννοείται ότι ό,τι προκύπτει θα είμαστε στον πηγούνι σπαρφόνι 3,6 για να μεταφέρουμε όλα τα δεδομένα. Όπως έκανες και το πρωί που μας είπε για την αναβολή πρώτος και όλα αυτά. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Τι να πω, κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους που έχασαν μακάρι, το φίλο είναι, τους, τον άνθρωπο τους. Ναι, είναι πολύ περιττό να λέμε πάλι ποτέ ξανά και ποτέ ξανά. Ναι. Αλλά όχι και τόσο εύκολο γάμο. Ναι. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Καταλαβαίνω, ξέρεις, μεμονωμένα δυστυχώς να γίνονται περιστατικά, το καταλαβαίνω, δεν το δικαιολογώ. Εννοείται, εννοώ καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να το προφυλάξεις, να το προστατεύσεις. Εδώ μιλάμε για ολόκληρη στρατιά που κατέβηκε με τις ευλογίες των ελληνικών αρχών. Εδώ είχαν όλες τις προϋποθέσεις να το προλάβουν και δεν κάνανε τίποτα. Αυτό εννοώ, μην παρεξηγηθώ. Εννοείται ότι κανείς δεν θα ήθελε νεκρό για όνομα του και της Παναγίας, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα, ενώ υπήρχαν όλα τα πάτε τα δεδομένα στο τραπέζι για να αποφευθεί αυτό το μοιραίο. Είναι άδικο, είναι πολύ άδικο. Ωραία τρόπος του λέγει. Να σε καλά, Γιώργο. Ναι, ευχαριστούμε πολύ.